Κοριτσάκια μου, και σε αυτή τη δοκιμασία καταφέρατε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Ακόμη και όσες δεν ξέρετε να μαγειρέψετε μια γαρίδα, καταφέρατε να κάνετε ένα πιάτο πρωτότυπο, ένα πιάτο ξεχωριστό, ένα πιάτο νόστιμο. Ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε ποιες ξεχώρισαν και συνεχίζουν στην προκριματική φάση του MasterChef Junior. Μόνο 8 από εσάς θα περάσουν στην επόμενη φάση. Είχα πάρα πολύ άγχος και πολύ αγωνία. Κορίτσια, η πρώτη από εσάς η οποία θα περάσει στην επόμενη φάση του bootcamp είναι η... Ανδριάννα. Σε κάποια φάση έκλεισα τα μάτια μου και ευχήθηκα να είμαι το πρώτο όνομα που θα πει ο κύριος Μανώλης. Η επόμενη μικρή μαγειρισούλα που μας κέρδισε είναι η... Αντζελίνα. Ζήτω που νίκησα, πάμε στους 16 με τα κορίτσια και να πάρουμε και την ποδιά. Το επόμενο κορίτσι που θα μπει στην οχτάδα θα είναι η... η Πόπη. Όταν άκουσα το όνομά μου, χάρηκα πάρα πολύ. Ήθελα να κλάψω. Άλλο ένα πιάτο το οποίο μας κέρδισε και παίρνει μία θέση στην οκτάδα είναι το πιάτο της... Αριάδνης. Ακούω το όνομά μου και λέω ναι, τέλεια, τα κατάφερα. Άλλες 4 θέσεις έμειναν, κορίτσια. Και μία από αυτές τη διεκδικεί με το σπαθί της η... η Μιχαέλα! Κλεοπάτρα, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενη, ε! Ήρθε η φίλη σου! Έχουν απομείνει μόνο 3 θέσεις. Άλλη μια θέση στην οχτάδα παίρνει η... η Μυρτώ. Σε λένε Μυρτώ! Έλα, ένα παιχνίδι είναι. Κορίτσια, η αγωνία μεγαλώνει, μιας και έχουν απομείνει μόνο 2 θέσεις ακόμα. Η μία, λοιπόν, από αυτές τις 2 που περνάει στην επόμενη φάση είναι η... είναι η Βίκη. Ενθουσιάστηκα. Δεν το πίστευα ότι οι κριτές είπαν το όνομά μου. Άρχισα να κλαίω, να τη συγκίνησή μου, να φιλά τα κορίτσια, να τα αγκαλιάζω. Όταν ακούω τους κριτές να λένε το όνομα της Βίκης, νιώθω χαρά. Ανακούφιση και περιμένω πώς και πώς το τελευταίο όνομα να είναι το δικό μου. Μωρά μου, μου μένει μόνο μία θέση. Τελευταία. Όποια την πάρει μαζί με όλα τα υπόλοιπα κορίτσια, θα μας ξαναβρει στο πλατό, όπου θα διαγωνιστείτε για τις 11 τυχερές ποδιές του MasterChef Junior. Την τελευταία θέση, λοιπόν, την έχει κερδίσει η... η
Η Κικίτσα! Κορίτσια μου, μιλάω σε εσάς τώρα. Σε εσάς που δεν θα συνεχίσετε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και θα πρέπει τώρα να αποχαιρετιστούμε. Δεν θέλω να βλέπω στεναχώριες και κλάματα. Θέλω να βλέπω παιδιά χαμογελαστά που έκαναν μια πολύ σοβαρή και αξιόλογη προσπάθεια και κατάφεραν να φτιάξουν πολύ πολύ νόστιμα πιάτα. Πραγματικά για μας ήταν τιμή να βλέπουμε μαγείρισες σε αυτήν την ηλικία και να βγάζουν πιάτα που καμιά φορά τα ζηλεύουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και το λέω και το εννοώ, να το ξέρετε. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά που σας γνωρίσαμε. Ήταν τιμή μας που φάγαμε από τα πιάτα σας. Και θέλω να μην ξεχνάτε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, να συνεχίσετε να μαγειρεύετε. Εντάξει, μου το υπόσχεστε? Θέλω χαμόγελο όμως. Συναχωρήθηκα πολύ που δεν πέρασαν οι φίλες μου, ιδιαίτερα η Χριστιάνα και η Κωνσταντίνα. Αλλά τι να κάνουμε, είναι ένας διαγωνισμός. Κέρδισα πολλούς φίλους και την εμπειρία αυτή. Ακριβώς όπως είπε ο Σεφ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την μετέπειτα πορεία σας. Αν αγαπάτε όντως αυτό που κάνετε, πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε με το ίδιο πάθος. Είναι το πάθος και η αγάπη αυτοί που θα σας οδηγήσουν και θα σας δείξουν το δρόμο. Και τώρα, παιδιά, μια αγκαλιά για αυτούς που φεύγουν. Ένα χειροκρότημα από εσάς για τις φίλες σας. Δεν πειράζει που δεν πέρασα στην επόμενη φάση. Πέρασα πολύ όμορφα, έκανα καινούργιες φίλες και δεν πειράζει, υπάρχουν πολλά χρόνια στη ζωή μας ακόμα.